Γεια σας κουτσούνια! Καλώς ήρθατε στο My Style Vlog νούμερο 12, αν δεν κάνω λάθος, το 12ο επεισόδιο αυτής της σειράς και για όσους δεν γνωρίζουν... Πώς το είπα έτσι. Anyway, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι vlog που περιστρέφονται κυρίως γύρω από outfit, μακιγιάζ, καμιά φορά νύχια, γενικά vlog, αλλά πιο πολύ εστιασμένα στο get ready with me στοιχείο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας δείξω δύο μακιγιάζ, ένα γήινο χαλαρό και ένα ροζουλί σαν αυτό που φοράω, φυσικά παρέα με αρκετά casual outfits, αλλά και θα έχετε και outfits για γάμο βάφτιση, αν είστε καλεσμένοι από πιο καλά έως πιο χαλαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε! Λοιπόν, έχω να πάω σε ένα backstage γυρισματάκι και είπα να σας δείξω σήμερα το μακιγιάζ που μου ζητήσατε στο προηγούμενο My Style Vlog. Γιατί εγώ σας δείχνω πάντα τα περίεργα και σε ένα πλάνο εκεί που έφτιαχνα το μαλλί μου και έκανα τα πλεξουδάκια και το hair tutorial. Είχα ένα πολύ φυσικό μακιγιάζ, έτσι γήινο. Είχα βάλει βέβαια και πολλές φακίδες και αυτά. Μου ρωτήσατε και για αυτές. Και μου γράψατε ότι θέλετε να σας δείξω και το πιο απλό, ας πούμε, που κάνω το γήινο. Οπότε θα σας καλάσω. Θα σας χαλάσω. Εγώ, Χατήρη, δεν θα σας χαλάσω. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτό σήμερα. Δεν είναι στάνταρ αυτό που κάνω όταν επιλέγω γήινα χρώματα, έτσι καφέ, μπέζ και αυτά. Κάνω ψηλό ό,τι μου βγει, οπότε αυτό θα κάνω και τώρα. Δεν θυμάμαι δηλαδή ακριβώς τι είχα κάνει εκείνη τη μέρα. Έχω βάλει ήδη αντιλιακό 50 με λίγο χρώμα, σαν primer. Θα το χρησιμοποιήσω. Τώρα ίσα που έχει απορροφηθεί τώρα, βασικά όχι, έχει απορροφηθεί μια χαρά. Βάση. Παίρνω λίγο-λίγο και τη χτίζω. Οπα, πολύ ήρθε εδώ. Προσπαθώ να μην βάλω κάτω από τα μάτια, γιατί μετά θα βάλω και concealer και νιώθω ότι αν βάλω και foundation και concealer, μαζεύεται πιο πολύ στις λεπτές γραμμές, που εγώ έχω πολλές λεπτές γραμμές έκφρασης. Χρόνια τώρα, δηλαδή όχι τώρα που πάω προς τα άντα. Πολλά χρόνια είχα λεπτές γραμμές λόγω έκφρασης, οπότε προσπαθώ να μην γεμίζουν με προϊόν, γιατί μετά γίνονται λίγο πιο έντονες. Και όχι τίποτα άλλο. Είμαι πιμπίνη ακόμα. Είπαμε. Εδώ τι έχει γίνει. Έχει μαζευτεί, έκανα γκουασά το πρωί με υαλουρονικό και νιώθω ότι έχει μαζευτεί λίγο υαλουρονικό στα μαλλιά, έτσι όπως το πήγαινα προς τα πίσω. Οπότε αν δείτε ασπράκια από αυτό είναι, δεν είναι βρωμιά. Το κάνω μετά, θα το φτιάξω. Ανάλογα τι θα κάνω. Κάνω βαριά βάση ή ελαφριά βάση, δηλαδή αν έχω γυρίσματα συνήθως κάνω πιο πολύ, χτίζω φουλ και ας φαίνεται λίγο cakey, γιατί στην κάμερα μετά δεν φαίνεται cakey στα γυρίσματα. Αν βγαίνω ίσα απλά έξω, πολλές φορές δεν βάζω καν foundation, δηλαδή αφήνω το αντιλιακό με χρώμα και βάζω μετά από πάνω μόνο concealer, τύπου στους κύκλους και σε αυτά. Τώρα θα κάνω κάτι ενδιάμεσο, γιατί δεν ξέρω, θα μπορεί να φανώ λίγο στο βίντεο, οπότε ας είμαι λίγο πιο... Γέλια! Πάμε, concealer. Χρησιμοποιώ διορθωτικό, σας το έχω δείξει πολλές φορές γιατί έχω αρκετό μαύρο κύκλο και νιώθω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν ξέρω αν φαίνεται. Με ένα λεπτό μολυβάκι τα κάνω λίγο πιο ίδια. Συμπληρώνω μόνο εδώ πίσω για να τα κάνω ίδια σε σχήμα, μπροστά δεν το πειράζω γιατί ήδη έχει πολύ τρίχα από ό,τι βλέπετε. Δεν θέλω να τη σκουρίνω κι άλλο. Όσο αφορά το outfit που θα βάλω σήμερα στο backstage, σας είχα δείξει στα story ένα brand που βρήκα, που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, αλλά θα σας το βάλω σε εικονίτσα, που είχε ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα ροζ με φρουφρού, έτσι smoke φάση ανοιχτό, και το είχε κάνει layer πάνω σε αντίστοιχο χρώμα που κάμισο και μου άρεσε πάρα πολύ το fit και εμπνεύστηκα από αυτό, οπότε θέλω να κάνω recreate κάτι τέτοιο. Καλά, δεν έχω τέτοιο ροζ που κάμισο και φόρεμα, αλλά έχω λευκό που κάμισο και φόρεμα, οπότε θα προσπαθήσω να κάνω αυτό το εφέ. Τώρα θα μου πεις που κάμισο καλοκαιριάτικα, ο Γιώργος εδώ διαφωνεί, μου λέει τι θα βάλεις, κάμισο, αλλά έχει μια ψύχρα έξω και τα γυρίσματα θα γίνουν προς βόρεια, οπότε μπορεί να έχει πολύ ψυχρά έξω. Αν δω ότι σκάω θα βγάλω το πουκάμισο και θα μείνω με το φόρεμα. Αν δεν βγει θα το βγάλω, δεν πειράζει. Αλλά θα προσπαθήσω να κάνω recreate κάτι τέτοιο μετά όταν θα πάω να ντυθώ. Κρατήστε το δηλαδή στο μυαλό σας. Βασικά βλακία λέω, νότια θα γίνει το γύρισμα. Πάντα μπερδεύω τις βόρειες και τις νότιες περιοχές. Anyway, πιστεύω ότι θα έχει ψύχρα και εκεί, την τελευταία φορά που πήγα είχε. Και ελπίζω να έχει ψύχρα γιατί θέλω να κάνω το layering και το κομμάτι μου. Σε περίπτωση βέβαια που σκάσω, θα βγάλω το πουκάμισο και θα μείνω απλά με το φόρεμα Klein Mine. Κρατήστε το λοιπόν στο μυαλό σας σε λίγο που θα πάμε να κάνουμε το outfit of the day. Αχ, τι ωραίο που το έκανα το μάτσα σήμερα. Γίνομαι όλο και καλύτερη, μπράβο μου. Ξαναβάζω κονσίλερ γιατί έχω αρκετό μαύρο κύκλο. Έβαλα λίγο το διορθωτικό πριν και τώρα θα βάλω λίγο ακόμα πιο καλυπτικό. Σας κάνω και βάση σήμερα, δηλαδή και το φυσικό το μακιγιάζ που θέλατε. Το απλώνω λίγο
και το αφήνω λίγο, λίγα λεπτά να πετσώσει, γιατί γίνεται λίγο πιο στερεό, ας πούμε, και καλύπτει πιο καλά. Τώρα ότι με έμεινε στο δάχτυλο θα το περάσω λίγο εδώ πάνω, σαν βάση για το μάτι. Η ροδόχρους μου είναι αρκετά φουντωμένη αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε γυρίσει και από κουφονίσια και έφαγα πολύ ήλιο, οπότε έχει φουντώσει, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι το δέρμα, το αποδεχόμαστε. It's beautiful enough for me. Τι πήρες να φας? Φασολάδα πήρες να φας. Perfect! Highlighter! Μ' αρέσει να βάζω υγρό πριν βάλω ρουζ ή contour, γιατί μου αρέσει να γυαλίζει από κάτω. Και μετά, αν θέλω να είναι ακόμα πιο αλυστερό, βάζω και κανονικό στο τέλος λίγο από πάνω, κουδρένιο δηλαδή, ή όχι, ανάλογα πόσο θέλω να γυαλίζω. Πόσο υδρωμένο effect θέλουμε. Το απλώνω να μην φαίνεται τσικ, σαν γραμμή. Ρουζάκι. Να κάνουμε ρουζ εδώ πάνω ή εδώ τύπου ηλιοκαμένο. Πάντα είμαι ανάμεσα στα δύο, γιατί μου αρέσουν και τα δύο. Νιώθω ότι σήμερα βέβαια θέλω εδώ. Θα περάσω και λίγο μύτη έτσι. Λίγο ίσα ίσα. Λίγο. Bronzer. Bronzer μου αρέσει να βάζω εδώ. Γιατί νιώθω ότι ο ήλιος σε βαράει τύπου, δεν ξέρω τι, κάπου, δηλαδή όχι πολύ χαμηλά, όχι εκεί στο contour. Άμα είναι να κάνω contour, κάνω contour ξεχωριστά. Τώρα δεν θέλω να κάνω contour. Αλλά το bronze μου αρέσει κάπου εδώ ρε παιδί μου κάπως. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι μου κολλάει πιο καλά, έτσι εδώ. Βλέπω συνήθως ότι βάζουν και λίγο εδώ έτσι. Βέβαια για μένα νιώθω ότι δεν έχει νόημα γιατί έχω πολλές φύτρες εδώ και κλάει. Κάνω λίγο, αλλά οκ, okay, νιώθω ότι δεν κάνει κάτι. Αλλά δεν είναι πολύ ωραία με το ρουζ γιατί έχεις και το κόκκινο, αλλά γίνεται και λίγο πιο, δεν ξέρω, μαυρισμένο. Οπότε έχει ένα πιο θερμό και καλοκαιρινό εφέ. Θα κάνω και λίγο contour τη μύτη, αλλά θα το κάνω με το bronzer για να έχει. Δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν είναι ωραία τα χρώματα πρώτον και δεύτερον δεν έχω βρει ένα πολύ καλό χρώμα για contour για μένα. Για τα χρώματά μου, δεν ξέρω, νιώθω. Κάνω εδώ κάτω τσακ και δύο γραμμούλες εδώ. Πάνω δεν το πάω γιατί νιώθω ότι είναι ήδη πολύ λεπτό πάνω. Προσπαθώ λίγο να το λεπτύνω κάτω για αρμονία και καλά. Περιττό λίγο, αλλά okay. Συνεχίζω με μάτια, πάλι με το bronzer, δηλαδή παίρνω και σβήνω εδώ στην εξωτερική γωνία, δηλαδή θα βάλω λίγο πιο σκούρο καφέ μετά εδώ, αλλά σαν μεταβατικό χρώμα θα χρησιμοποιήσω το bronzer, γιατί νιώθω ότι μετά, επειδή θα έχεις και εδώ και εδώ και εδώ παρόμοια χρώματα, δένουν όλα κάπως μαζί ωραία. Με το ίδιο πινέλο θα περάσω και από κάτω bronzer, απλά επειδή είναι fluffy εγώ το πατάω και το κάνω λίγο πιο flat. Έχω και έτοιμο τέτοιο πινέλο που είναι ήδη έτσι, αλλά βαριέμαι να λερώνω πολλά πινέλα. Μια χαρά και αυτό δουλεύει έτσι. Και το ελέγχω και καλά γιατί το κρατάω σταθερά. Και τώρα το αφήνω ελεύθερο πάλι και λίγο με την ακρούλα, πολύ ελαφριά, μπλεντάρω. Προσοχή, μην πετύχετε πάντα να τα τεινάζετε λίγο, ώστε να μην πάει σκιά μες στο μάτι, γιατί μετά ερεθίζεται το μάτι, όπως έκανα εγώ που δεν το τίναξα. Με λίγο highlighter εδώ, μάσκαρα και κρεγιόν, είναι έτοιμο και πολύ ωραίο look έτσι από μόνο του, αλλά θα το κάνω πιο έντονο γιατί στο βίντεο που μου ζητήσατε εκείνο το μακιάζ ήταν πιο έντονο. Θα πάρω ένα καφέ λίγο πιο σκούρο από τον bronzer μου και θα το μπλεντάρω όσο μπορώ κάτω από το bronzer. Δηλαδή το bronzer το έχω ως εδώ, αυτή η σκιά να είναι λίγο πιο κάτω, να έχει μία γραμμούλα bronzer να προεξέχει, ώστε να φαίνεται το εφέ του σβησίματος ωραίο. Κάνω έτσι λίγο τη γωνία και ξαναπατάω το πινέλο και πολύ λίγο από κάτω. Τέλος παίρνω ένα ακόμα πιο σκούρο καφέ. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα λίγο πιο μικρό σφιχτό πινέλο. Τι να είναι πιάνω συνήθως, αρκεί να ελέγχω καλύτερα να καλύψω μικρότερη περιοχή. Όταν χρησιμοποιώ κάτι σκούρο το χτίζω σιγά σιγά, γιατί είναι πολύ εύκολο να χτίσεις το χρώμα, αλλά δύσκολο να αφαιρέσεις χρώμα αν βάλεις παραπάνω. Και λίγο από κάτω, το ενώνω λίγο εδώ, δηλαδή κάνω ένα κλακ κλακ τριγωνάκι. Έβαλα το χρώμα και μετά πιάνω το προηγούμενο blending πινέλο και ανακατεύω με αυτό. Και έτσι σβήνονται και τα τρία χρώματα που έβαλα από σκούρο καφέ προς ανοιχτό, πάει και δένει. Μπορείς και με δάχτυλο δηλαδή να βάλεις το τελευταίο. Παίρνεις σκούρο καφέ, βάζεις προσεκτικά στη γωνίτσα και ανακατεύεις. Τέλος, μου αρέσει έτσι λίγο με τα δάχτυλα. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι λίγο. Κονσίλερ! Βάζω εδώ. Τσακ τσακ. Τσακ τσακ. Ώστε αν δεν μου βγει και πολύ καλή η γωνία να τη φτιάξω με το κονσίλερ μετά. Κάνω tap tap. Δεν το τρίβω έτσι και βγει γραμμή. Θέλω λίγο να έχει σβηστό εφέ. Οπότε το κάνω tap tap. Τι αν κάνω έτσι μπορεί να μου βγει
Δεν θέλουμε. Μπορεί να πάρω το πινέλο που είχα βάλει bronzer πριν, χωρίς να το ξαναβουτήσω στο bronzer και λίγο να κάνω έτσι σε περίπτωση που έσβησα λίγο bronzer με το concealer. Ξαναπαίρνω το υγρό highlighter με το δάχτυλο και βάζω εδώ, απλώνω. Είναι μια χαρά και έτσι, αλλά θα πάρω μια χρυσαφή σκιά και θα ταμπονάρω πάνω. Είναι ακόμα πιο λαμπερό. Επίσης έτσι όπως ταμπονάρω εδώ που δεν έβαλα καθόλου καφέ, πάω και λίγο προς τα καφέ για να δέσουν. Highlighter όχι υγρό. Παίρνω με το μικρό δαχτυλάκι και βάζω εδώ στη γωνία του ματιού. Και θα προσθέσω και εδώ λίγο στη μύτη, λίγο στην άκρη. Τέλεια! Και κάτω από το φρύδι. Eyeliner, το κάνω τσάκα τσάκα off camera, σας το έχω ξαναδείξει. Θα βάλω καφέ μολύβι στην υγρή γραμμή. Αν ήθελα να είναι πιο έντονο θα βάζα μαύρο, αλλά τώρα το θέλω πιο γίνο οπότε βάζω καφέ. Πάντα γυρίζω τις βλεφαρίδες μου. Mascara. Το βρίσκω ολοκληρωμένο και έτσι όπως είναι με τη μάσκαρα, αλλά σε εκείνο το βίντεο είχα προσθέσει μια μικρή λεπτομέρεια. Έχω μισή βλεφαρίδα ουσιαστικά. Αυτή ήταν ολόκληρη, την έκοψα στο μισό και μετά την έκοψα σε δύο κομματάκια. Αυτό εδώ πέρα το κομματάκι που βλέπετε και αυτό. Τα υπολόγιζα περίπου πώς μου κάθονται καλά στο μάτι. Ο Γιώργη αποφάσισε να πάει τουαλέτα τώρα. Οπότε αν ακούτε γκράγκα γκράγκα, βάζω κόλλα μέχρι να κάνει number one ή number two ο Γιώργη. Όχι, number one. Παίρνω πρώτα το κομματάκι το πιο μεγάλο και το βάζω εδώ στην άκρη, αλλά όχι κολλητά στις βλεφαρίδες μου, πιο πάνω. Πάνω στο eyeliner ουσιαστικά. Δημιουργώ πιο γατήσιο εφέ. Φαίνεται εδώ τι κάνω. Το βάζω κάπου εδώ. Πολύ πίσω το βάλα, λίγο πιο μπροστά. Και έχει δημιουργηθεί ένα awkward κενό όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Εκεί παίρνω το άλλο κομματάκι που έχω δημιουργήσει και το βάζω εδώ. Την προηγούμενη φορά τα είχα βάλει λίγο καλύτερα, τώρα επειδή κοιτάω και την κάμερα, κοιτάω και τον καθρέφτη. Αλλά κάνω έτσι λίγο αυτό το εφέ. Νιώθω πως ανασηκώνει λίγο ψεύτικα το μάτι και φαίνεται πολύ ωραίο. Πάμε στις σφακίδες! Μεγάλη ζήτηση το πώς κάνω τις σφακίδες. Χρησιμοποιώ καφέ eyeliner. Οποιοδήποτε καφέ eyeliner πιάσω στα χέρια μου, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει δουλέψει καλά. Ας πάρουμε αυτό. Στις αρχές έμπαινα και έγραφα natural freckles, δηλαδή φυσικές φακίδες. Και έβαζα μία εικόνα που να είναι μία κοπέλα που να έχει φυσικές φακίδες, όχι να τις έχει ζωγραφίσει. Υπάρχουν κοπέλες που έχουν σε όλο το πρόσωπο, λίγο στη μύτη, λίγο κατάλαβες. Έβρισκα μία κοπέλα που να έχει περίπου το εφέ που θέλω να κάνω εγώ για παράδειγμα. Το έβαζα μπροστά μου και το ψιλοαντέγραφα. Π.χ. βλέπω ότι έχει αρκετά στη μύτη συγκεκριμένη. Πάω και κάνω βουλίτσες. Τακ, 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 τακ. Πολύ σκούρο. Παπ, το πιάνω, το πάω από την άλλη. Παπ, το πιάνω, το πάω από την άλλη. Τακ, 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 τακ. Και γίνεται και λιγότερο σκούρο, αλλά έβαψα, ας πούμε, και σε άλλα σημεία με αυτό που έπιασα. Θέλει γρήγορες κινήσεις και σιγά σιγά. Πάμε. Τακ, τακ, τακ. Έγινε. Αυτές είναι πολύ χοντρές τώρα που έφτιαξα γιατί πατούσα πολύ το στυλό. Πάμε να φτιάξουμε και λίγες πιο μικρές. Γιατί άμα δείτε μια φυσική φωτογραφία έχει ακανόνιστα σχήματα. Οπότε πάω ας πούμε και κάνω λίγο πιο απαλά μόνο με τη μητούλα. Αυτή τη φορά δεν το κάνω πολύ βιαστικά. Βλέπετε, βγήκανε λίγο πιο μικρά. Τα απλώνω και αυτά πέρα δόθε. Επίσης με τις φακίδες μπορείτε να δουλέψετε και contouring. Δηλαδή, εδώ που έχω κάνει contour το bronzer, μπορώ να βάλω πιο έντονες φακίδες. Οπότε να ενισχύσω το contour. Και εδώ στη μέση να βάλω πιο light. Προχωράω προς τα δω, δεν το πολύ σκέφτομαι, δεν θέλει απόλυτη συγκέντρωση, θέλει λίγο αυθόρμητα. Άλλες φορές μου βγαίνει καλύτερα, άλλες φορές χειρότερα. Καλά, σαν το φυσικό δεν είναι ποτέ. Το φυσικό δεν μπορείς να το μιμηθείς 100%, αλλά κάνεις έτσι λίγο το εφέ. Πολλές φορές μπορεί να πιάσω, ας πούμε, άλλο καφέ, για να ανακατέψω διάφορα από τα eyeliner που έχω. Αυτό βάφει και πιο light, κάνει πιο μικρές βουλίτσες. Και έτσι κάνω. Τώρα που τις βάζω, ανάλογα. Άλλες φορές βάζω μόνο εδώ, άλλες φορές βάζω και λίγο εδώ και λίγο εδώ. Ανάλογα τη φωτογραφία που βρήκα για έμπνευση. Έβαλα και κραγιονάκι. Με nude κραγιόν θα ήταν λίγο πιο φυσικό, αλλά εγώ ήθελα να είναι λίγο πιο bold και συνειδητοποίησα ότι δεν έχω βάλει πούδρα. Θα πάρω λοιπόν loose powder με ένα μικρό πινελάκι. Βουτάω. Τεινάζω. Και μ' αρέσει να βάζω
κάτω από το μάτι, ουσιαστικά για να κάνει set το concealer και να μην γυαλίζει κάτω από το μάτι, που δεν μου αρέσει να γυαλίζει αυτό το σημείο. Προσπαθώ να το βάζω ελαφρό, να μην τραβήξω και κουνήσω τη βάση. Εδώ γύρω από τη μύτη που εγώ βγάζω λιπαρότητα, λίγο εδώ και τέλος. Σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο, άντε ίσως λίγο εδώ και εδώ, λίγο. Σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο θέλω να γυαλίζω, γιατί έτσι για καλοκαίρι είναι ωραίο το dewy look. Έτοιμη! Νομίζω βρήκα και ένα setting spray που δεν έχει αλκοόλ, που το αλκοόλ ερεθίζει τη ροδόχρους μου. Το δοκιμάζω αυτή την περίοδο για να δω αν όντως δεν με φουντώνει. Πώς καταφέρνω πάντα να αργώ! Πώς καταφέρνω πάντα να αργώ παντού. Αγχώθηκα. Η βαλίτσα εδώ πέρα από τα κουφονίσια εννοείται δεν την έχω φτιάξει ακόμα. Αυτό το πουκάμισο θέλω με τα φρουφρού, το οποίο θα το κάνω layer με αυτό το φόρεμα, αλλά όπως βλέπετε είναι τσαρακωμένα, οπότε θα τα κάνω ένα steam γρήγορα γρήγορα, γιατί προφανώς No time. Κλασικά δημιουργώ χαμό στο δωμάτιο. Τρίχες του Γιώργου παντού. Εν τω μεταξύ, το vlog από τα κουφονίσια θα αργήσει λίγο να ανέβει, γιατί έχουμε πολλά ανέβα κατέβα Θεσσαλονίκη Κιλκής. Βαφτίσια, γάμο, από εδώ και από εκεί. Οπότε δεν θέλουμε να το κάνουμε πρόχειρα και γρήγορα και ξέρεις, θέλουμε να βγει ωραίο, να είναι περιποιημένο. Οπότε λίγο θα αργήσει, αλλά δεν πειράζει. Όταν έρθει η ώρα θα σας το πω. Εν τω μεταξύ στα κουφονίσια είχα ξεχάσει το στίμερ μου, που το παίρνω πάντα μαζί στα ταξίδια γιατί βολεύει, και έβγαινα τσαλακωμένη λίγο, αλλά εντάξει δεν πειράζει γιόλο. Ευτυχώς δεν είχα πάρει ρούχα που τσαλακώνουν πάρα πολύ. Βολεύει απίστευτα πολύ σε ράφλες, φρουφρού, τέτοιες πιετούλες. Γιατί με το σίδερο το κάνεις από τη μία, το κάνεις από την άλλη, το κάνεις από την παράλληλη. Όσο το κάνεις από την άλλη, τσαλακώνει από την παράλληλη. Και ιστορίες ενώ έτσι το περιποίησε μια γαρά. Τα αφήνω 2 λεπτά να κρυώσουν, κάνω μαλλί και φεύγω. Τι να το κάνω. Κοίταξε, στο μυαλό μου ήταν λίγο καλύτερο. Νιώθω ότι επειδή είναι λίγο διαφορετικά άσπρα, ή μπορεί αυτό να έχει αλλάξει. Όχι, είναι λίγο διαφορετικά άσπρα. Οκ, αλλά μ' αρέσει. Αυτό που θα κάνω είναι να πάρω αυτή τη ζώνη που έχει ένα ακόμα άσπρο και έχει και λίγο μαύρο. Είναι διαφορετικά τα άσπρα. Είναι διαφορετικά. Ναι, είναι διαφορετικά. Αλλά νιώθω ότι αν βάλω και αυτό, που είναι και αυτό διαφορετικό, θα το κάνω theme, ότι έχω συνδυάσει διάφορα λευκά μεταξύ τους. Δεν δένει λίγο καλύτερα. Εγώ στο μυαλό μου θα πω ότι δένει, γιατί είμαι αποφασισμένη να το κάνω να δουλέψει. Για παπούτσια θα βάλω αρβιλάκια. Έβαλα και ασπρόμαυρη κάλτσα, ώστε μαύρο εδώ, μαύρο αρβιλάκι να δέσει. Ίσως βάλω και μαύρο καπέλο, θα δω. Και θα κάνω layer accessoire για να τραβάνε λίγο το μάτι από τα διαφορετικά άσπρα. Και για να το στολίσω, ξέρετε, δεν μπορώ να δεν κάνω over accessorize. Και θα πάρω αυτή την αλυσιδίτσα που την έχω 100 χρόνια. Ο seller δεν την πουλάει πια νομίζω κιόλας αυτήν, αν δεν κάνω λάθος. Από το eBay την είχα πάρει. Και έχω πάρει και αυτή την αλυσιδίτσα από το eBay, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου η αλυσίδα αυτή με τα μπαλάκια. Δεν το πήρα γι' αυτό. Το πήρα για την καρδούλα, γιατί ξέρετε τι κόλλημα έχω με τις καρδούλες. Καλή ώρα. Έχω άπειρα αξεσουάρ, καρδούλες, κουλερικά κολιέ. Και θα το βάλω εδώ. Τώρα θα μου πεις, δεν έπρεπε πρώτα να το βάλεις και μετά να φορέσεις το κολιέ. Δίκιο, έχεις, βλακή έκανα. Δεν πειράζει, θα το κλέψουμε τώρα. Θα το κάνουμε έτσι. Δαχτυλίδια. Δώσε δαχτυλίδια στο λαό. Δώσε δαχτυλίδια στο λαό. Ξέρετε εσείς. Ready! Ready! Θα σας κάνω ολοκληρωμένο outfit of the day έξω, για να μην αργήσω κι άλλο. Bye! Χιχιχι. Ο Πάνος με είπε παρανυφάκι. Το δέχομαι. Ήρθα, αλλά δεν θα βλογκάρω καθόλου εδώ, γιατί θα ανέβει backstage βίντεο από αυτό το γύρισμα στο κανάλι του Ήφουντα αργότερα. Αλλά ήρθα εδώ στην Ακρούλα για να σας δείξω το μακιγιάζ και σε φως της ημέρας και το outfit που φόρεσα, την αρβίλα που σας είπα. Νιώθω ότι ταιριάζει πάρα πολύ και καιρικά είναι οκ, δεν ζεσταίνω, μα είναι πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν ήταν και η ίδια τα άσπρα του πουκάμισου, το φορέμα θα ήταν ακόμη καλύτερα, αλλά εντάξει. Μέχρι τώρα πήρα κομπλιμάν, άρα εγώ θεωρώ ότι είμαι οκ, ότι ταιριάζει.
Φορτώθηκα στα παιδιά να με γυρίσουν πίσω. Δεν σε γυρνάω, ο Βαγγέλης σε γυρνάει. Ναι, ο Βαγγέλης. Γιατί εσύ δεν θα με γυρνούσες? Εγώ έλεγα μήπως και να πει ο Νίκος να σε πάει, ρε. Γιατί, Νίκος... γιατί προσφέρθηκε. Ναι, ισχύει. Να στο βάλω. Φιλάκια, guys! Γεια σου! Home, sweet home. Τι κάνει ρε ο Γιώρεκ? Τι κάνει ρε ο Γιώρεκ? Ήθελα να δείξω πώς θα μου αρέσουν αυτού του τύπου τα φορεματάκια και σκέτα και γενικά, γιατί είναι έτσι αέρινα. Δεν με σφίγγουν εδώ. Μπορώ να φάω όσο θέλω, να σκάσω, να φουσκώσω. Είναι άνετα, δροσερά και πάω να φορέσω το αντίστοιχο μαύρο, αλλά θα το κάνω layer πάνω από... θα δείτε. Τα-τα! Έκανα... εντάξει, το μαύρο δεν το έχω περάσει με steamer, το προσπερνάμε αυτό. Έκανα layer πάνω από αυτό το δαντελένιο top και επειδή έχει εδώ και τα φιωγκάκια και αυτά, μου κάνει λίγο Σιμών Ρότσα, ρόσα, whatever vibes, έτσι, λίγο. Και το έβαζα αυτό και τύπου και καλεσμένη σε γάμο το έβαζα. Εντάξει, μπορεί να καλεσμένη όχι πάρα πολύ κοντινή, κολλητή της νύφης που θα θέλω να είμαι πιο grande, καλεσμένη τριτοδεύτερη. Χαλαρή η βάφτιση. Το αναφέρω συγκεκριμένα αυτό γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ. Ειδικά σε δροσερό μέρος, νησάκι, βράδυ, τώρα που είναι λίγο περίεργα. Αλλά επίσης πολύ με ρωτάτε τι να βάλω ως έφηβη σε γάμο, βάφτιση κτλ. Πάλι ίσως χωρίς το top θα το βάζα αυτό και σκέτο έτσι. Με ένα και πιο κοντό από αυτό ας πούμε, πολύ κοντό. Θα βάζα κάτι τέτοιο. Μ' αρέσει. Και φυσικά μπορεί να φορεθεί και casual. Τα-ρα! Layer πάνω από t-shirt, το κάνει κατευθείαν έτσι πιο streetwear, τα αξεσουάρ το στολίζουνε, καλτσούλα αθλητικό και μπανάνα για να είμαι τέρμα casual. Και ένα γυαλί θέλω, τσακ, έτοιμη, βόλτα. Και με αυτά τα outfits, με αυτό το outfit inspo, σας αφήνω και τα λέμε αύριο! Hello, κουτσούνια! Είναι η επόμενη μέρα, με βλέπετε με αυτό στο κεφάλι, γιατί έκανα αυτό που κάνουν στο TikTok, που δένουν το σκηνί από μια ρόμπα και τυλίγουν γύρω-γύρω τα μαλλιά, μετά το λούσιμο αφού τα στεγνώσουν και κοιμούνται έτσι και μετά όταν το βγάζουν είναι μπούκλα. Δεν θα το βγάλω ακόμα, θα το βγάλω σε λίγο, οπότε stay tuned για το αποκαλυπτήριο. Σήμερα έχω να πάω για ένα καφεδάκι και θα σας κάνω το get ready with me, μακιγιάζω ό,τι και αυτά, όμως πριν κάνω αυτό... Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω ένα από τα αγαπημένα μου αξεσουάρ και όσοι με ακολουθείτε καιρό το ξέρετε γιατί σας έχω ξαναδείξει συγκεκριμένα το Philips Steam & Go Plus. Ξέρετε πόσο πολύ βαριέμαι να σιδερώνω και γενικά αλλά και πόσο αργό συνήθως σε όλο μου το ραντεβού γιατί κάνω 10 ώρες να ετοιμαστώ και τελευταία στιγμή τρέχω να κάνω κάτι να μην φαίνεται τσαλακωμένο και να μην είναι τσαλακωμένο βασικά και το Steam & Go Plus από Philips βολεύει πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση. Πρώτον, είναι πάρα πολύ μικρό και εύχριστο. Δεύτερον, έχει εδώ το δοχιάκι του το οποίο ανοίγεις, γεμίζεις με νερό, ξαναβάζεις και είσαι έτοιμος. Το παίρνω συνήθως σε ταξίδια μαζί μου, αλλά όχι μόνο. Το παίρνω μαζί μου και σε γυρίσματα εξωτερικά που κάνω, που κουβαλάω ρούχα μαζί μου που θα αλλάξω πολλά outfit και χρειάζομαι να έχω κάτι εύχριστο μαζί μου. Θα σας δώσω και 3 παραδείγματα για το τι μπορεί να συμβεί και πώς θα σε σώσει. Παράδειγμα, μιλάς με τις φίλες σου και συνειδητοποιείτε ότι έχετε ελεύθερο χρόνο σήμερα το βράδυ και κανονίζετε ποτάκι. Τρέχεις εσύ να κάνεις το μακιγιάζ σου, κάνεις και 10 ώρες γιατί σου τη βάρεσε να κάνεις κάτι πιο περιτεχνό από ό,τι συνήθως αργείς κιόλας. Θες εκείνη την ώρα να βάλεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, π.χ. μια πλισέ, σατέν, φούστα, αυτή θες να βάλεις, δεν θες να βάλεις κάτι άλλο, είναι τσαλακωμένη, πιάνεις το Steam & Go Plus, τσούκου τσούκου. Τι φτιάχνεις, την κρεμάς στην πόρτα της ντουλάπα σου ή εγώ έχω συγκεκριμένα και αυτά τα πιαστράκια οπότε συνήθως το κρεμάω εδώ. Τεντώνεις με το ένα χέρι το ύφασμα, το γαντάκι συγκεκριμένα βοηθάει στο να μην καίγεσαι και περνάς το στίμερ πάνω από το ύφασμα, η κεφαλή πρέπει να ακουμπάει το ύφασμα για να δουλέψει. Και δεν φοβάσαι και να καεί το ρούχο. Δηλαδή, εμένα τώρα αυτή η πλισέ φούστα μου είναι σατέν. Δεν φοβάμαι που είναι ευαίσθητο ύφασμα, δεν θα πάθει κάτι. Και είναι και πλισέ που είναι δύσκολη πτυχή υφάσματος. Και με βολεύει πάρα πολύ να το κάνω έτσι και θα είναι μουρλιά! Έχεις Skype call με πελάτη. Το είχες ξεχάσει. Εκεί που κάθεσαι στο γραφείο, σου Skype κλινκ κλινκ, ειδοποίηση, meeting σε 5 λεπτά. Τρέχει σαν αμαλιασμένη. Τι θα βάλεις, θα βάλεις. Εκείνη την ώρα το πιο έξυπνο είναι να πετάξεις πάνω ένα σακάκι. Δεν πειράζει κάτω να φοράς πιτζάμα. Τώρα με τα
zoom calls, μόνο από τη μέση και πάνω φαίνεσαι. Και ό,τι και να φοράς από πάνω, πετάς το σακάκι, θα είσαι κυρία, θα φαίνεσαι πολύ professional. Ίσα και λίγο concealer, λίγο κραγιονάκι, τρώνεις και λίγο το μαλλί. Έτοιμη. Για τα σακάκια και τα παλτό, βέβαια, να σας πω ότι χρησιμοποιώ το ειδικό βουρτσάκι, το εξαρτηματάκι που μπαίνει έξτρα, γιατί σε αυτά τα πιο χοντρά υφάσματα βοηθάει να γίνει καλύτερα. Επίσης, να σας πω ότι επειδή δουλεύετε με ατμό, να ξέρετε ότι μειώνονται πάρα πολύ τα βακτήρια του υφάσματος, φεύγουν μυρωδιές και έτσι γλιτώνεις και τα συχνά καθαριστήρια, έτσι. Σενάριο νούμερο 3 θα το κάνω λίγο πιο προσωπικό. Αράζω, π.χ. εγώ και ο Πάνος στον κανάλι στην καναπεδάρα και λέμε βαρεθήκαμε. Πάμε για ένα ποτό. Άνοιξαν και όλα στα πράγματα, γιατί είμαστε μέσα. Πάμε! Θέλω εγώ να βάλω το καινούργιο μου το φορεματάκι. Εννοείται, να το φλεξάρω. Τι το πήρα να μου βγάλω, κάνω και ένα story. Τσαλακωμένο. Παίρνω πάλι το στήμερ, το κρεμάω στην ντουλάπα το φορεματάκι και αρχίζω και στιμάρω. Επίσης, για δύσκολα σημεία μπορείτε να στιμάρετε και από την μέσα πλευρά. Βοηθάει πάρα πολύ. Τσαλακωμένο και το τζιν του πάνω. Το πετάω πάνω στο κρεβάτι, το περνάω και αυτό ένα χέρι και είμαστε τσάκα τσάκα έτοιμοι. Δεν αργούμε καθόλου. Μην πέσουμε και πάνω στον περιορισμό. Ποτάρες! Το αγαπώ, το ξέρετε ότι το αγαπώ, σας το έχω δείξει χρόνια τώρα. Πάμε όμως να ετοιμαστώ, γιατί σε λίγο αυτά τα σενάρια θα μου χρειαστούν και στον καφέ που θα πάμε τώρα, γιατί θα αρχίσω πάλι να αργώ. Επίσης, τρέχει διαγωνισμός στο Instagram account μου, όπου δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα Philips Steam & Go Plus για τα δικά σας Dress for Success looks, οπότε μπείτε για να συμμετέχετε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Όσο αφορά το μακιγιάζ του σημερινού outfit of the day, έχω κάνει ήδη βάση, contour, ρουζ, φακιδούλες και αυτά. Έχω βάλει κραγιόν κόκκινο lip stain και έχω πάρει λίγο ροζ, τέτοιο μολύβι κραγιόν, και έχω βάλει στη μέση για να το κάνω λίγο τύπου ψηλό ομπρε ροζοκόκκινο, γιατί σήμερα θα βάλω outfit που έχει ροζ στοιχεία και κόκκινη λεπτομέρεια, οπότε θέλω λίγο κόκκινη λεπτομέρεια. Και το ίδιο θέλω να κάνω και στο μάτι, αλλά θέλω να σας δείξω την τεχνική που έμαθα από το TikTok. Σας την έχω δείξει ήδη έτσι λίγο sneak peek στο TikTok και στο Instagram, που είναι τσαλακώνεις χαρτί. Εγώ παίρνω κουζίνας μέχρι τώρα, αλλά νομίζω γίνεται και με χαρτοπετσέτα. Ωραία, το τσαλάκωσες και βουτάς σε ένα χρώμα, π.χ. ροζ. Ωραία. Και το κάνεις έτσι και βάφει. Κάτσε, με το κόκκινο θα φανεί πιο έντονα. Θα σου το δείξω με κόκκινο. Βάφει με το χαρτί και βάφει έτσι λίγο abstract, το κάνει πιο στο Instagram. Εγώ σας το έδειξα έτσι, δηλαδή έκανα ένα look με τέτοια abstract, αλλά μπορείτε αντί να είναι με τόσα πολλά κενά, να επιμείνετε σε ένα σημείο και να βάψετε έτσι και να γίνει λίγο πιο συμπαγές με ακανόνιστες άκρες απλά. Δηλαδή ή έτσι πιο κενό ή ακανόνιστο. Με λίγα λόγια, έχει προοπτική αυτή η τεχνική, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Εγώ θα ξεκινήσω με ροζ, για να συνδυάσω ροζ και κόκκινο. Πήρα ένα πιο έντονο, γιατί είδα ότι το απαλό δεν βάφει τόσο καλά με το χαρτί. Τσακ. Κάνω το ίδιο από την άλλη για συμμετρία. Τσακ. Ωραίο! Τέλειο! Το προχωρήσω λίγο ακόμα προς τα δω. Τσακ. Σαν σφραγίδα είναι. Τώρα θα προσπαθήσω να πάρω πιο απαλό ροζ για την εσωτερική γωνία. Δεν ξέρω αν θα βάψει βέβαια το πιο απαλό, αλλά δεν χάνω κάτι να δοκιμάσω. Γιατί νιώθω ότι τα ανοιχτά χρώματα δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά. Α! Όχι, μια χαρά! Θα φτιάξω τώρα μια πιο μικρή γωνίτσα για το εσωτερικό. Θα τσαλακώσω δηλαδή τόσο χαρτάκι για την εσωτερική γωνία. Τέλειο, βγαίνει! Λοιπόν, και τώρα πάω από την άλλη πλευρά που είναι καθαρή. Θα πάρω κόκκινο για την άκρη. Wow! Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα πιο flat, μια πιο flat επιφάνεια ορθογώνια τσαλακωμένου χαρτιού, για να προσπαθήσω να βάλω και λίγο από κάτω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χρώμα, όχι τρία. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα χρώματα, όπως στο TikTok και στο Instagram που σας έδειξα εγώ, με κόκκινο, κίτρινο και μπλε νομίζω. Πάρω λίγη ρόσκια και θα κάνω κάποια έξτρα εκεί που θέλω. Και θα βάλω ροζ από κάτω, ψιλοκανονικά, έτσι διακεκομένα όμως, δεν θα το απλώνω, το κάνω λίγο διακεκομένα, ίσα ένα χειρόζ από κάτω. Νιώθω πως θέλω να προσθέσω λίγο glitter, θα πάρω mauve glitter έτσι λίγο εδώ. Δεν ξέρω γιατί έτσι μουσκασε τώρα. Ίσως είναι υπερβολή και φακίδες και abstract ροζ, τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά it's too late. Εν τω μεταξύ έβαψα χθες μαλλί και βλέπω τώρα έχω κάποια μπλε σε άκυρα σημεία που ξέχασα να σβήσω. Και έχω και στα νύχια κάποια μπλε που δεν βγαίνουν.
Αλλά εντάξει, γιόλο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έβαλα μάσκαρα eyeliner. Τώρα θα βάλω και μια πολύ φυσική βλεφαρίδα. Έβαψα εντωμεταξύ και τα λευκά χθες με το ημιμόνιμο μαύρο. Αλλά αυτή τη φορά, ενώ την προηγούμενη φορά έπιασε, αυτή τη φορά δεν έπιασε. Και δεν ξέρω γιατί, ίσως τα άφησα λίγο. Την προηγούμενη φορά το είχα αφήσει έτσι καμιά ώρα. Τώρα το είχα αφήσει μισή ώρα, δεν είχα πολύ χρόνο. Ίσως ήταν γι' αυτό, ίσως ήθελε κι άλλο. Δεν πιάσανε γαμότο. Τέλεια! Και ήρθε η ώρα για το αποκαλυπτήριο μαλλί, να δούμε τι σκατά βγήκε με αυτή την τεχνική. Ίσως χρειαστεί touch-up, δηλαδή κάποιες τουφίτσες ίσως χρειαστεί να τις κάνω με την... να τις κάνω μπούκλα με την ισιωτική, ας πούμε. Το ιδανικό θα είναι να μην χρειάζεται touch-up και να μπορείς έτσι χωρίς θερμότητα να έχεις μια χαραμαλή, ας πούμε, for the day. Σίγουρα δεν θα κρατάει όσο με τη θερμότητα, αλλά you know. Προσεκτικά με τα δάχτυλα θα τις χωρίσω. Το κάνω πολύ αργά γιατί δεν θέλω να φουντώσουν, θέλω ίσα ίσα να τις χωρίσω. Κοίταξε, έχει πολύ μεγάλη προοπτική η τεχνική. Μάλλον σε κοντό μαλλί πρέπει να την κάνω κάπως αλλιώς ή δεν έχω αρκετή εμπειρία και δεν την έκανα καλά. Και έχει βγει ό,τι να είναι. Αλλού είναι, ας πούμε, αυτές εδώ οι τούφες εδώ. Είναι πολύ ωραίες. Αυτές βγήκαν υπερβολικά σφιχτές σε σχέση με αυτή που δεν βγήκε σφιχτή, βγήκε χαλαρή. Οπότε δεν ταιριάζει με αυτή. Αυτές βγήκαν σχετικά ωραίες. Okay. Ξέρεις τι, δεν θα τις ισιώσω. Δεν θα τις ισιώσω, λέω. Δεν θα τις κάνω με την μπουκλιέρα, ας πούμε, τώρα. Δεν θα διορθώσω, δηλαδή. Για να μην βάλω θερμότητα, αφού σκοπός ήταν να μην βάλω θερμότητα. Αυτό που θα κάνω είναι να κάνω ένα έτσι funky χτένισμα. Ας πούμε, αν πιάσω αυτά εδώ πάνω έτσι και είναι μπουκλωτά, θα είναι πολύ fun. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο, δηλαδή. Ωραίο δεν είναι, έτσι τρελιάρικο. Αυτό θα κάνω. Επιμελώς ατιμέλυτο. Εδώ κάτι φουσκωματάκια που δεν μου βγήκαν, θα τα στερεώσω με τσιμπίδι. Θα κρύψω το λαστιχάκι με μία τούφα, όπως κάνω, σας το έχω ξαναδείξει. Και τέλος, πάω να ντυθώ! Πού καμισάκι! Έχει ψύχρα και σήμερα. Εντάξει, ψύχρα. Δεν έχει κρύο, κρύο. Λίγο έτσι. Οπότε μια χαρά το μακριμάνικο θα είναι ό,τι πρέπει. Θα κάνω layer από πάνω αυτό το cute crop top, γιατί ταιριάζουν και τα χρώματα. Εδώ είναι το κόκκινο στοιχείο που σας έλεγα. Αυτή η κοπελίτσα είναι ροζ, αλλά έχει κόκκινο κραγιόν. Γι' αυτό έκανα και το μακιάζ ροζ κόκκινο. Ready! Και αυτό θα είναι σαν φόρεμα, αλλά βασικά δεν είμαι 100% ready, γιατί... Πού είναι! Να, από κάτω, για να μην είμαι χωρίς τίποτα και φανεί τίποτα περίεργο ή και για να μην κρυώσω, θα βάλω ένα ροζ απαλό by Kercolan. Τέλεια, οπότε θα είμαι και ζεστά. Αλλά δεν θα φαίνεται κιόλας, δεν θα μου χαλάει το style. Θα βάλω λογικά τα ροζ σταράκια μου. Θα ήθελα να έχω κόκκινο παπούτσι για να έχω κόκκινο στοιχείο κι αλλού, αλλά δεν έχω έντονο κόκκινο, οπότε θα βάλω τα ροζ σταράκια για συνοχή. Και θα πάρω και δύο λαστιχάκια κουζίνας και θα κάνω το κλασικό κόλπο που το βάζεις ακριβώς κάτω από αυτό το κομμάτι. Γυρίζεις αυτό το κομμάτι και το σηκώνεις στο σημείο που θες να κάθεται. Και δεν πέφτει γιατί έχει το λαστιχάκι. Αυτά, let's go. Μέχρι να έρθει το ταξί μας, γιατί έχει απεργία σήμερα τελικά, δεν το ξέρα και αργεί λίγο και το ταξί, λογικό. Είπα να σας κάνω ένα make-up of the day σε φυσικό φως, να το δείτε ολοκληρωμένο. Νομίζω βγήκε πολύ cute. Αχ, ο Γιώργος είναι εδώ. Δεν ήξερα ότι είναι εδώ. Γεια σου ρε Γιώργος. Γεια σου, τι cute που είσαι στην ώρα σου ρε. Και τελικά ίσως ταιρίαξε με τις φακίδες, ενώ επειδή είναι έτσι ότι να είναι και αυτό και abstract και αυτά και... Νομίζω τελικά δεν είναι τόσο άσχημο. Είμαι δολοφόνος. Μόλις μπήκε ένα μυγάκι στο μάτι μου και έκλεισα το μάτι και το όπνιξα μέσα στο μάτι μου και μετά άνοιξα το μάτι μου και ήταν το μυγάκι κάπου εδώ και πάνω προσπαθούσε να το πιάσει και εγώ προσπαθούσα να το πιάσω και μετά πήγα στον καθρέφτη ενός αυτοκινήτου και το έβγαλα και ήου, σκότωσα ένα μυγάκι μέσα στο μάτι μου. Okay. Έχουν απεργία τα μέσα. Δεν ξέρω γιατί, αν είναι πάλι για το 8ωρο, καλά κάνουνε και αυτά. Γι' αυτό είναι, καλά κάνουνε, with you. Αλλά ο ταξιτζής που είχα βρει με ακύρωσε. Δηλαδή έλεγε σε ένα τέταρτο ότι θα είναι κάτω από το σπίτι και εκεί που είχε φτάσει στα 8 λεπτά με ακύρωσε. Το καταλαβαίνω, λογικό. Βγήκαμε στο δρόμο να βρούμε ταξί, ψάχνουμε εδώ και 5 λεπτά, δεν βρίσκουμε και συμβαίνει και αυτό. Πάνε όλοι σημειωτών, η κίνηση είναι τεράστια. Οπότε για να μην κάνουμε μία ώρα να φτάσουμε, μιλήσαμε και με τον Θωμά που ήταν να βγούμε και είπαμε δεν πειράζει, το κάνουμε τύπου Παρασκευή, γιατί και εκείνος θα μας έβλεπε έτσι λίγο πριν τη δουλειά.
και μην το ζωρίσουμε, μην πάμε να το δούμε 10 λεπτά και έχει να φύγει και έχουμε φάει σημειωτών και... Εντάξει, έτυχε τώρα, αναγκαστικά ακυρώσαμε, στεναχωρήθηκα λίγο που ακυρώσαμε τελευταία στιγμή, αλλά εντάξει. Ανωτέρα μία, δεν φταίω εγώ. Fail to fail, oh fail. Εσύ κάνεις τον παπαράτσι, τι κάνει, κάνουν photoshoot και δεν το ξέρω, να πάρω πόζες. Κάναμε ένα διαλυματάκι, φάγαμε, είδα και το τελευταίο επεισόδιο Handmaid's Tale αυτή τη σεζόν. Εν τω μεταξύ τελικά νομίζω ότι και αυτό το setting spray με φουντώνει. Όχι σαν τα άλλα, αλλά και αυτό λίγο. Οκ, η μπούκλα, κλαίω. Anyway, λέω να σας κάνω έτσι για κλείσιμο μερικά outfit προτάσεις για γάμο ή βάφτιση, γιατί είστε πολλές καλεσμένες και μου έχετε ζητήσει να σας δείξω ιδέες. Πάω να σας δείξω λοιπόν μερικά outfit που μου έρχονται στο μυαλό. Μία επιλογή, αν έχεις βαρεθεί να φοράς φορέματα όταν είσαι καλεσμένη σε τέτοια events, είναι να βάλεις ολόσωμο jumpsuit, δηλαδή, αυτό που είναι ένα κομμάτι μέχρι κάτω. Το συγκεκριμένο είναι rainbow, το συνδύασα και με holographic πεδιλάκια γιατί ένιωσα ότι ταιριάζουν πάρα πολύ τα χρώματα. Έχει έξω πλάτη, μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια εδώ πάντα υπάρχει ένα θέμα με το ισόρουχο άμα έχεις θέμα και θες να βάλεις, γιατί μπορείς φυσικά και να μην βάλεις και είναι απόλυτα ok. Αν θέλεις να βάλεις, υπάρχουν κάτι αυτοκολλητάκια σιλικόνης, μπορείς να βάλεις αυτά ώστε να μην φαίνεται από πίσω κάποιο στράπ ή κάτι τέτοιο. Και μετά υπάρχουν και σουτιέν τα οποία δένουν εδώ πάνω, έρχονται έτσι εδώ, καλύπτουν εδώ και μετά έχουν σκηνάκια που δένουν χαμηλά στη μέση. Οπότε μπορούν να δεθούν έτσι χαμηλά εδώ, ώστε να μην φαίνονται εδώ. Πάλι βέβαια ανάλογα το εξώπλατο. Άλλες φορές βολεύει το ένα, άλλες φορές βολεύει το άλλο. Αυτά για το ολόσωμο. Αξεσουάρ έβαλα χρυσά. Πάμε όμως και σε φορεματάκια, που είναι η κλασική επιλογή. Ένα απλό φορεματάκι που μπορείς να το φορέσεις μετά και σε νησί και για ποτό. Δεν είναι ότι το παίρνεις για μία φορά και τέλος. Σου μένει και το ξαναχρησιμοποιείς. Ακόμα και με αθλητικό. Φοριέται άνετα για dress down. Και εννοείται ότι και τέρμα απλό φόρεμα να βάλεις. Αυτό δεν είναι τέρμα απλό. Απλά εννοώ αν βάλεις και ένα πολύ τέρμα απλό που έχεις. Αν κάνεις λίγο μαλλί, λίγο μακιγιάζ και λίγο παίξεις με ωραία αξεσουάρ, κατευθείαν φαίνεται πιο στελιζαρισμένο. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, το φόρεμα να είναι άντε αμάν και wow. Μπορείς να το κάνεις dress up ένα απλό. Αυτό. Αυτό είναι και λινό. Οπότε είναι πάρα πολύ δροσερό και αέρινο, έχει υπέροχη γραμμή. Αυτό είναι έτσι λίγο πιο ρομαντικό, νιώθω ότι και αυτό είναι ένα φόρεμα που μετά μπορείς να ξαναφορέσεις σε νησί, σε events, από το whatever ή ακόμη και στη μοδίστρα να το πας και να το κάνεις. Μίνι, κατευθείαν καθημερινό φορεματάκι χαλαρό. Μ' αρέσει πάλι έτσι η πλάτη. Στο συγκεκριμένο μου αρέσει που αυτή τη στιγμή δεν φοράω σουτιέν, αλλά νιώθω ότι αυτοκολλητάκι δεν χρειάζεται. Είναι πολύ κομπλέ, εδώ καλύπτει επειδή έχει αυτό το γκοφρέ. Είναι... Έβαλα ψηλό πέδιλο αυτή τη φορά, αλλά σκέφτηκα ότι αν ας πούμε ήμουνα τύπου έφηβη και ήθελα να βάλω κάτι σε wow φόρεμα, αλλά με ψηλό μου φαίνεται πολύ κυρίστικο, θα το φορούσα με σταράκια ή vans. Ναι, στο γάμο. Φοβερή επιλογή είναι και το κοστούμι, είτε ένα λίγο πιο masculine σε τέτοια γραμμή όπως το δικό μου, είτε λίγο πιο feminine, πιο μεσάτο, εννοείται μπορείς να φορέσεις είτε masculine είτε feminine, ό,τι φίλο και να είσαι, ό,τι σου ταιριάζει καλύτερα. Και εγώ το συνδύασα τώρα αυτό το χρώμα το συγκεκριμένο με κόκκινο, κόκκινα παπούτσια, κόκκινη μπλούζα. Αν και θα προτιμούσα να ήταν πορτοκαλί σαν συνδυασμό, σαν για κόκκινο, αλλά δεν είχα! Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να βρω. Έβαλα μαντήλα πίσω στα μαλλιά σε παρόμοια χρώματα. Διάφορα αξεσουάρ που ταιριάζουν. Και φυσικά να πω πως αντί για κοστούμι θα μπορούσε να είναι παντελόνα με μπλούζα. Να μην υπήρχε δηλαδή καθόλου το σακάκι. Αν και το συγκεκριμένο σετ είναι λινό, οπότε είναι πάρα πολύ δροσερό, ειδικά για καλοκαίρι. Όπως βλέπετε και παντελόνι, μπλούζα, παπούτσι, τσαντάκι, είσαι πάλι πολύ κομψή για πρόσκληση. Και αν δεν θέλεις να βάλεις ψηλά, βάζεις μιούλς, βάζεις κοντά, ταιριάζουν μπρόγκς πολύ ωραία, δηλαδή αυτά τα παπούτσια τύπου σαν τα γελαδέ που έχω που τώρα είναι σκορισμένα. Τέλος πάντων, δηλαδή αν δεν θες να βάλεις καθόλου ψηλό, αλλά θες να είναι λίγο πιο επίσημο το παπούτσι σου, τέλεια επιλογή για όλα τα φύλλα είναι και αυτό το παπούτσι. Οποιαδήποτε φούστα, είτε μίντι σαν αυτή, είτε μάξι, είτε ένα μίνι, υποθέτω όχι πολύ μίνι, ένα σεβαστό μίνι, είναι ok. Εννοείται και φορεματάκια θα μπορούσαν να είναι και μίνι σεβαστό μίνι, έτσι, όχι μόνο τα πιο μακριά που έδειξα.
Τέλος πάντων, με τα κατάλληλα αξεσουάρ και με το κατάλληλο top είναι πιο fancy για να είσαι καλεσμένη. Δεν είναι απαραίτητο πουκάμισο, μπορεί να είναι t-shirt. Μπορεί να είναι ένα απλό top. Μπορεί τα παπούτσια να είναι μπρόξανα τα γελαδέ που έδειξα. Και τζιν να θέλεις να βάλεις, μπορείς. Βάζεις από πάνω μια πιο bling 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 μπλούζα, παπουτσάκι πιο έτσι... Όχι, σταράκια με το τζιν, γιατί μετά παραπάει casual. Θέλω να σας πω ότι όλα τα σκουλαρίκια, τσάντες και αξεσουάρ που φόρεσα σε όλα αυτά τα outfits, δυστυχώς είναι αρκετά παλιά της συλλογής μου. Οπότε δεν θα υπάρχουν, δεν θα σας τα γράψω κάτω στο κουτάκι πληροφοριών. Απ' τα ρούχα πολλά υπάρχουν, ελπίζω δηλαδή να υπάρχουν ακόμα μέχρι να ανέβει το βίντεο. Οπότε θα σας το έχω κάτω στο pinned comment, στο πρώτο σχόλιο πάνω-πάνω, όπου πάντα σε όλα τα βίντεο έχω όλα τα ρούχα αξεσουάρ στο πρώτο σχόλιο πάνω-πάνω γραμμένα. Και από τα πρώτα outfits που είδατε, δηλαδή το ροζ φρουφρού φόρεμα, το γαλάζιο λινό φόρεμα, το ολόσωμο το rainbow και το κοστούμι το λινό το φούξια, εγώ χρειάζομαι μόνο δύο. Για μία βάφτιση και ένα γάμο. Όχι το γάμο που θα με κουμπάρε, εκεί νομίζω θα ψάξω κάτι πιο fancy. Οπότε θέλω να μου πείτε ποια σας άρεσαν περισσότερο, για να δω ποια δύο θα κρατήσω και ποια θα επιστρέψω πίσω. Όσο αφορά για αυτό που θα βάλω ως κουμπάρα, δεν έχω βρει ακόμα κάτι. Γράψτε μου κάτω αν ξέρετε μαγαζιά πέρα από αυτά που γνωρίζω ήδη, που είναι Asos, Topshop, Naked ή ελληνικά brands όπως είναι το Dilenda, Caravan, Nas, Mallory, Milk White. Δηλαδή, γράψτε μου και ίσως και μαγαζιά και αυτά που μπορώ να πω να κοιτάξω πράγματα. Αν ξέρετε, αν δεν ξέρετε μην γκουγκλάρετε. Μόνο αν ξέρετε, ξέρετε από προσωπικό τέτοιο. Σας περιμένω λοιπόν κάτω στα σχόλια για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και ελπίζω να πήρατε ιδέες, γενικά creative ιδέες για outfit. Όχι απαραίτητα άμα είστε κάπου καλεσμένοι, απλά το έβαλα γιατί είναι hot topic. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μουά!